να πούμε ότι ο Νη Σίγμα, αυτό δεν είναι κυρία Λούρο, ο οποίος κατηγορείται. Ο Νη Σίγμα είναι ο πρώτος που έκανε την καταγγελία για τον Δημήτρη Λιγνάδη και είπε ότι υπήρχε εκεί και ένας ακόμα ηθοποιός. Α, μετά την καταγγελία του Νη Σίγμα. Ναι. Αυτός ο ηθοποιός λοιπόν, εχθές σας είπαμε, ότι ήταν πρωταγωνιστής σε σίριαλ του Αλφα και του Sky. Πάμε σήμερα να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στους φίλους τηλεθεατές και να πούμε ότι ο συγκεκριμένος ηθοποιός συμμετείχε στα δημοφιλή σίριαλ, στις πάρα πολύ γνωστές σειρές, τατουάζ. Τατουάζ και 8 λέξεις. Είναι στα σίριαλ του Γεωργίου. Του Γεωργίου, βέβαια. Ο Γεωργίου δεν έχει καμία σχέση φυσικά με την υπόθεση. Αλλά λέμε λοιπόν και σας αποκαλύπτουμε ότι ο συγκεκριμένος ηθοποιός που καταγγέλλεται ότι βίασε έναν 22χρονο και ότι ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο συνεργός εντός εισαγωγικών του Λιγνάδη, είναι ο ηθοποιός, ξαναλέμε ηθοποιός, πολύ γνωστός, ο οποίος συμμετείχε και στα δύο σίριαλ του Γεωργίου. Ναι. Το ένα σύριαλ ήτανε. Το τατουάζ και ναι, το άλλο ήταν οι 8 λέξεις. Μάλιστα. Να πούμε ότι ο δικηγόρος του ηθοποιού που κατηγορείται για βιασμό μίλησε. Μίλησε και είπε τι για τον πελάτη του. Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή έχει γίνει και έχουν γίνει πάρα πολλές καταγγελίες για τον συγκεκριμένο ηθοποιό, τις οποίες θα τις δούμε στη συνέχεια. Ο δικηγόρος λοιπόν του 37χρονου πλέον ηθοποιού, επειδή είχε ακουστεί ότι ο συγκεκριμένος δεν μένει στην Ελλάδα πλέον, έχει φύγει και στο εξωτερικό, είτε βρίσκεται στο εξωτερικό είτε βρίσκεται στην Κύπρο, ο δικηγόρος λοιπόν του 37χρονου είπε ότι ο πελάτης μου είναι στην Ελλάδα, είναι στην Αθήνα, τον είδα μάλιστα πριν λίγες ώρες. Σε εμάς δεν έχει επισήμως γνωστοποιηθεί τίποτα, δεν έχει υπάρξει στα χέρια τα δικά μου υπό δικηγόρος κάποια καταγγελία, αλλά είναι εδώ και είναι στη διάθεση των αρχών. Μάλιστα. Ξέρεις γιατί αυτό μπορεί να γίνει νομικά, έτσι, γιατί να δώσει τέτοια απάντηση ο δικηγόρος. Για να μην προφυλακιστεί, ναι. Ακριβώς, διότι μπορεί αλλιώς να βγει ένταλμα σύλληψης σε χρόνο ντετέρ, αν είναι για να φύγει στην Κύπρο, να φύγει στην Γαλλία ή στην Νορβηγία. Όχι, εδώ είναι, μιλάγα τώρα, πριν από 3 λεπτά μαζί του. Ό,τι θέλετε, πείτε μου, θα τον φωνάξω. Μάλιστα. Για να αποφύγουν το ένταλμα. Να πούμε ότι είναι συγκλονισμένοι όλοι οι ηθοποιοί του τατουάζ και των 8 λέξεων. Μιλήσαμε εμείς με αρκετούς ηθοποιούς και λέει δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτό το οποίο έχει συμβεί. Να πούμε ότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Το θέμα ότι πολλοί ήξεραν, άκουγαν, έβλεπαν, αλλά δεν μίλαγαν. Επιτέλους θα πρέπει ο κόσμος να μιλάει. Ο κόσμος να μιλάει. Να δούμε τον νεαρό, ναι, ο οποίος κάνει και αυτός καταγγελία για το συγκεκριμένο 37χρονο. Ναι. Ο Χρήστος Πέρος, λοιπόν, μίλησε, ναι, και είπε πώς ο ηθοποιός του τατουάζ και των 8 λέξεων του είπε να συνευρεθούν ερωτικά με τον γνωστό σκηνοθέτη. Ακούστε την καταγγελία εδώ. Τον εν λόγω ηθοποιό, τον συνεργό, αν θέλουμε να πούμε, του σκηνοθέτη, τον συνάντησα πρώτη φορά γιατί μου άνοιξε την πόρτα της δραματικής σχολής που πήγα να φοιτήσω. Κάθομαι λοιπόν στο καφέ με τους φίλους μου και πίνω τον καφέ μου όπως προείπα και σκάει δίπλα μου και η γυναίκα μου λέει «Γεια σου, τι κάνεις, θυμάσαι?» Του λέω «Γνωριζόμαστε». Μου λέει «Έλα που έχεις δει στη σχολή». Λέω «Τι κάνεις, καλά είσαι?» Και το θυμήθηκα μετά από λίγο. Και αφού είπαμε, ξέρεις, περί ανέμων και υδάτων, οι προτάσεις αυτών των δύο ανδρών ήταν χωρίς ενδιασμούς, χωρίς περιστροφές, χωρίς εδώ μπορώ να πω, χωρίς καμία ντροπή, μου είπε ευθαρσός αν θέλω να συνευρεθούμε ερωτικά οι τρεις μας. Όπου οι τρεις μας, εγώ βλέπω τον ηθοποιό, το μικρότερο σε ηλικία, μου προτείνει αυτή τη συνέβρεση που είναι για τρεις άντρες και ψάχνω να βρω τι λείπει. Ποιος είναι ο τρίτος άνδρας. Και μου λέει ο κύριος πίσω σου. Και όπως γυρνάω, βλέπω το σκηνοθέτη. Προφανώς και ήταν φίλοι, αν δεν ήταν κάτι παραπάνω από αυτό.
Μάλιστα. Τα λέει όλα ο Χρήστος Πέρος. Τα λέει όλα και πραγματικά είναι συγκλονιστικά. Είναι συγκλονιστικές όλες, μα όλες αυτές οι καταγγελίες οι οποίες βγαίνουν στο φως.